Κυρίες και κύριοι, βάλαμε δύο απλές Chesterfield και ήρθαμε εδώ, ανοίξαμε τον κήπο των Βερσαλιών για να υποδεχθούμε την Κατερίνα Δαλάκα! Όχι τόσο ενθουσιασμό, εντάξει. Είχαμε δει περισσότερο. Λοιπόν, καταρχάς, Κατερίνα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ να κάνουμε μια ωραία κουβέντα χαλαρή. Πες μας λίγο, είναι κάτι που καίει τον κόσμο, πότε φέρεις το επόμενο Survivor? Σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια! Δηλαδή, όχι, σοβαρά τώρα. Άμα σου λέγαν ότι, OK, πρέπει να ξαναμπείς, θα το έκανες πάλι? Όχι, πρέπει να κάτσεις λίγο να σε δει και το σπίτι σου. Δεν σου λέω ότι μπορεί μετά από 5-6 χρόνια, αν είχα σταματήσει το στίβο ή δεν είχα κάτι να κάνω ή το οτιδήποτε, και ήθελα πάλι να ξαναπεράσω αυτή την εμπειρία, αλλά την παρούσα φάση με τίποτα. Καταρχάς, πες μας λίγο, αν θυμάμαι καλά, κάνεις το πανελλήνιο ρεκόρ. Στο κλειστό. Στο κλειστό και στα καπάκια πας σε... Μετά από 10 μέρες έφυγα. Και μετά από 10 μέρες έφυγες. Πώς, γιατί? Με αεροπλάνο. Το καράβι. Και τώρα φτάνει, μας εντοπιούν με το καράβι στον Άγιο Δομήνικο. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ακόμα. Ούτε το ότι έφυγα, ούτε ότι τέλειωσε, ούτε ότι κέρδισα. Ούτε... Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Ίσως επειδή ήταν και στο. Νομίζω ότι ρε παιδί μου, κάνεις το πανελλήνιο. Είσαι χαρούμενη, αυτά ξεκινάνε και τέτοια. Και ξαφνικά πας. Ίσως επειδή έγινε τόσο πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ίσως αν είχες χρόνο να το διαχειριστείς καλύτερα. Αν είχα πολύ χρόνο να το σκεφτώ, νομίζω ότι δεν θα έπαιρνα την απόφαση να το πάω. Δεν θα την έπαιρνε. Είμαι πολύ του ρίσκου. Ναι. Και έγινε όλο αυτό που λες. Σε μία μέρα τακτοποίησα τα πάντα, έκλεισα την πόρτα από το σπίτι μου και απλά έφυγα. Το θερμοσύμφωνο. Το έχω ξανά συνηθώ. Ωραία. Δηλαδή, λείπεις περίπου στον Άγιο Δομήνικο. Εκεί ψηφίζεις. Συνολικά, ένα χρόνο. Εκεί ψηφίζεις, έγινες δημότη. Περνάω και οι locals με χαιρετάνε. Είμαι ο δήμαρχος. Δεν πάλι αυτή. Όχι, αλήθεια, με ξέρουν όλοι εκεί πέρα. Ωραία, περίμενε λίγο τώρα. Κάτσε, τι εννοείς. Ας πούμε, ήσασταν. Επειδή δεν ξέρει ο κόσμος, επειδή θέλουμε να μάθουμε κι εμείς. Ήσασταν μόνο εκεί στην παραλία. Βγαίνατε καθόλου από εκεί. Ενώ βγαίνατε και τα αγωνίσματα. Ναι, φεύγαμε με τη βάρκα και πηγαίναμε στο αγώνισμα. Okay. Περνούσαμε από ένα χωριό, να το πω, και πηγαίναμε σε άλλο μέρος που ήταν το αγώνισμα. Μετά ξαναεπιστρέφουμε στο αγώνισμα. Οπότε και οι άνθρωποι που δουλεύουν για τα παρκούρ και όλα αυτά, άνθρωποι εκεί πέρα από τη Λαρωμάνα, μας γνωρίζουν όλοι. Οπότε είχατε... Φέτος άλλαξε τοποθεσία. Πέρυσι ήταν στο Λαστερένα, ήταν 4 ώρες μακριά. Πήγες και εκεί, πήγες και στο άλλο. Θα γυρίσω όλη την τοποθεσία. Δεν μου λες, τι σου λείψε όλα αυτά τα χρόνια που έλειπες από την Ελλάδα για να παίζεις τον Άγιο Δομήνικο? Πιο πολύ, ας πούμε, τι μπορεί να σου λείψε. Καταρχάς, τι μπορεί να σου λείψε. Κέρδισες, αλλά πέρα από αυτό. Τι μου έλειψε από την Ελλάδα. Πιο πολύ απ' όλα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που μπορεί. Η οικογένειά μου και οι προπονήσεις μου. Αυτή η ρουτίνα που έχω κάθε μέρα. Εκεί, ας πούμε, δεν έκανες προπονήσεις. Ενώ... Έκανα. Αυτό το φαντάζομαι ότι είσαι τόσο φρικιό που μπορεί να κάνεις προπονήσεις εκεί. Ναι. Δηλαδή, τι εννοείς, δηλαδή, ξυπνάγα το πρωί και δεν είχα αγώνισμα. Πάντα είχαμε δύο αγωνίσματα. Έχετε μέρα. Κάθε μέρα αγώνισμα. Ναι, κάθε μέρα. Okay. Ήταν πολύ πιο κουραστικό από την άποψη αγωνισμάτων, γιατί είχαμε περισσότερα αγωνίσματα. Ναι. Ήταν πιο φορτωμένο το πρόγραμμα, αλλά επειδή δεν ήθελα να γυρίσω πίσω και να ξεκινήσω από το μηδέν την προπόνησή μου, okay, όσο κουράγιο και να μην είχα, προσπαθούσα κάθε μέρα να αφιερώνω μισή ώρα 45 λεπτά, ώστε να κάνω προπόνηση για να συντηρώ το σώμα μου και τη φυσική μου κατάσταση. Συν το ότι έκανα μισή ώρα ζέσταμα πριν το αγώνισμα, οπότε όλο αυτό μαζευόταν κάποια προπόνηση τη μέρα. Και γι' αυτό και φέτος γύρισα καλύτερα. Και γι' αυτό νομίζω και φέτος τα πήγες καλύτερα. Αγωνιστικά. Ναι. Ναι. Αλλά ήταν πιο σκληρό φέτος, δηλαδή από όσο βλέπαμε. Δεν, ειδικά σε σχέση με το πρώτο, ας πούμε. Για μένα ήταν πιο εύκολο. Ήταν πιο εύκολο. Εντάξει, το έχεις ξανακάνει, είχες κάνει. Ναι, για αυτόν τον λόγο. Για τα παιδιά ήταν. Επειδή ήταν πρώτη φορά, τους φάνηκε πιο δύσκολο από ό,τι ήσουν. Είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται ότι έχεις κερδίσει περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ από την νίκη? Γιατί ακούγονται, ρε παιδί μου, κέρδισε ένα εκατομμύριο, 500,000. Είμαι κοντά στο 1 billion αυτή τη στιγμή. Κοντά στο 1 billion, να το κάνεις δύο, μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Τι σκέφτεσαι να κάνεις όλο αυτό το χρήμα, πού θα επενδύσεις, θα αγοράσεις τη Microsoft, ας πούμε? Σκέφτομαι να αγοράσω 2-3 καράβια. Α, εντάξει. Έτσι λέω για αρχή, μετά θα δω. Να τα γεμίσουμε τα λεφτά. Α, μια εταιρεία, πετρέλαια, θέλω να πάω για προσαραβία. Και όταν τελειώσω όλα αυτά. Θα έχεις ακόμα λεφτά, αφού τόσα δεις. Για πάντα! Επειδή μου, ο Ντάνος, το ξέρω Ντάνο, κέρδισε το Survivor, αφιερώθηκε στην τέχνη, έγινε ηθοποιός, συγγραφέας. Εσύ θα συνεχίσεις τον αθλητισμό ή θα μπορεί και εσύ να αρχίσεις τη ζωγραφική, ξέρω εγώ, ή να γράψεις ένα βιβλίο. Ζωγραφίζω ούτως ή άλλως. Ζωγραφίζω ούτως ή άλλως. Όχι, δεν το ήξερα. Εντάξει, δεν το πάω για Πικάσο, αλλά ζωγραφίζω μόνο μου στο σπίτι. Όταν είναι άλλος ντρέπεσαι δηλαδή. Όχι. Ωραία. Άρα... Θέλει να σου βγάλει κάποια συναισθήματα για να ζωγραφίσεις. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να ζωγραφίσω. Άρα θα εικονογραφήσεις το βιβλίο του Ντάνου το καινούριο, μπορεί. Ποιος ξέρει. Αν το ζητήσει, ναι. Για αρχή θα συνεχίσω το στίβο. Τώρα, άμα προκύψει κάτι πολύ καλό. Μπορεί να έχει τέχνη, ας πούμε, κάτι. Κοίτα, μου αρέσουν αυτά, αλλά να σου πω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις
πρωταθλητισμό και να κάνεις και κάτι άλλο μαζί. Γιατί σε ένα από τα δύο δεν θα είσαι καλός. Σίγουρα. Γιατί όπως λέμε και στο χωριό μου, δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη δεν χωράνε. Δεν χωράνε. Ακριβώς. Από ποιο χωριό είσαι και δεν χωράνε? Από την Περίσταση. Έχετε μεγάλα καρπούζια εκεί. Τέτοια. Δεν μου λες, η τηλεόραση ενδιαφέρει καθόλου? Ενώ αν σου λέγανε ότι σε ένα κόνσεπτ που σε βολεύει πάρα πολύ, μπορεί να είναι αθλητισμός. Έχει ξεκινάει που πει σε πρωινό. Δεν το ήξερες. Δεν έχεις δει τα site, τι γράφουν? Όχι. Άμα το έχουμε αποκλειστικό, το ξαναπάμε. Το πειράζω. Θα το έχουμε καθαρό. Έλα. Για αρχή θα πάω μια βόλτα στο ΆΚΑ να ξεκινήσω την προπόνησή μου. Ωραία. Και θα μείνω εκεί. Αυτό λέω. Αν όμως σου έλεγαν, επειδή μου είναι ένα κόνσεπτ που σε βολεύει απόλυτα, όχι τύπου να πας σε ένα πάνελ ή να. Μπορεί να είναι ζωγραφική. Να. Ή μπορεί να είναι ένα με αθλητισμό ή οτιδήποτε. Θα το σκεφτόσουν να. Κοίτα, αυτή τη στιγμή μου φαίνεται, επειδή έχω κάνει πρωταθλητισμό τόσα χρόνια και δεν έχεις χρόνο ούτε για να ξεκουραστείς. Okay. Μου φαίνεται ακατόρθωτο το να κάνω κάτι στην τηλεόραση που ξέρω πόσες ώρες είναι τα γυρίσματα. Γιατί στο Survivor γυρίσματα κάνουμε. Και να κάνω και στίβο. Εδώ δεν έχω χρόνο να φάω όταν έχω διπλές προπονήσεις και κάνω αυτά. Γι' αυτό δεν με ταΐζουν, ε. Αδυνάτησα γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι, μια και είμαι 2 χρόνια στο καλοκαίρι εγώ. Νομίζω ότι είναι δύσκολο πολύ, αλήθεια. Αυτό λέω. Άρα τώρα, ας πούμε, διακοπές θα πας στο βουνό, φαντάζομαι. Αν είσαι 2 χρόνια σε ένα νησί και θα πάω στον Όλυμπο, μόλις πάω τώρα, Κατερίνη. Θα πας στον Όλυμπο, φαντάζομαι θα τον ανέβεις 5-6 φορές για προπόνηση. Μία φορά νομίζω είναι καλά. Έχεις ανέβει ποτέ τον Όλυμπο? Έχω ανέβει 2 φορές στην κορυφή. Ωραία και. Είναι και κάτι πολύ ξεκούραστο. Ήρθε και σε πήρε με το ελικόπτερο. Την πρώτη φορά που ανέβηκα, φοβήθηκα τόσο πολύ, γιατί εντάξει, είναι αναρρίχηση, δεν είναι. Δεν είναι περίπατος. Λέω στον αδερφό μου, άρχισα να κλαίω και λέω πραγματικά θα μου ανεβάσει ένα ελικόπτερο για να με κατεβάσει κάτω. Εγώ δεν μπορώ να κατέβω. Είχα πάθει κρίση πανικού. Δεν έχει και οξυγόνο νομίζω εκεί, δεν ξέρω. Και δεν δένεσαι, δεν είναι επικίνδυνο. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Ωραία, μια ευχάριστη παρένθεση στη συζήτησή μα. Δεν μου λε. Πρέπει να σε ρωτήσω και συγγνώμη γι' αυτό. Με τον Ατακάν παίζει τίποτα ή ούτε καν? Σ' άρεσε για το λογοπαίγνιο το έκανα. 1500η φορά. Πέστε και ωραία εδώ. Απλά πάντα όταν θα βλέπουν έναν άντρα και μια γυναίκα να κάνουν παρέα, πάντα θα σχολιάζουν αυτό που όλοι σχολιάζουν στον χώρο της τηλεόρασης. Okay. Αλλά είμαστε πάρα πολύ φίλοι, όπως και με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό λέω, ότι πέρα από αυτό, μέσα με τα υπόλοιπα παιδιά, είτε με τους Τούρκους είτε με τους Έλληνες, ναι. Η ομάδα των Τούρκων, ρε παιδί μου, είχε κόντρα, τσακωμούς. Ναι, και όταν έγινε καινούργια ομάδα, ήμασταν όλοι πάρα πολύ αγαπημένοι. Αυτό λέω, μετά δεν υπήρχε όμως τίποτα. Όχι. Ήταν όλα cool και τέτοια. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα σε αυτήν την ομάδα. Με την μίξη των ομάδων. Πάμε λίγο και στην ομάδα σου, τον Σύλλογο Φίλων Δρομέων Αργολίδας. Καταρχάς, γιατί διάλεξε αυτό το όνομα? Όχι, έτσι το λέω. Γιατί. Μπορεί να μου το απαντήσει. Δεν το διάλεξα εγώ. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που έχω πάει σε αυτό το σύλλογο, γιατί οι άνθρωποι είναι οικογένεια εκεί πέρα. Με φιλοξένησαν στον Άφλιο, κάναμε τις προπονήσεις μας και τους ανακοίνωσα ότι σκέφτομαι να κάνω αυτό. Βασικά δεν τους ανακοίνωσα, μιλήσαμε πρώτα. Ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τη ζωή μου και ότι τα πράγματα στον αθλητισμό δεν είναι τόσο εύκολα. Όχι ότι θα παρατήσω τον αθλητισμό. Εννοείται ότι μόλις επιστρέψω θα συνεχίσω αυτό που αγαπάω. Γιατί νομίζω ότι είμαι γεννημένη για να κάνω στίβο. Ναι. Αυτό μου αρέσει. Συμφώνησαν και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ότι δεν υπάρχει, δεν κοιτάει κάποιος το προσωπικό του όφελος. Κοιτάει το καλό και το μέλλον του άλλου. Και από τη στιγμή που εγώ εξέφρασα αυτή τη σκέψη μου, αυτή ήταν θετική και ήταν δίπλα μου. Τρόπες είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν. Είσαι πρωταθλήτρια, είσαι μια επαγγελματίας αθλητής. Πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον πρωταθλητισμό να έχει μαζί του ένα χορηγό όπως η Big Win, όπου θα είναι δίπλα του, θα τον στηρίζει, θα τον αγαπάει, θα τον. Ό,τι χρειαστεί. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Όπως είπα για το σύλλογο που νιώθω ότι είμαι σε μια οικογένεια, το ίδιο νιώθω και με την Big Win που πραγματικά με πιστεύτηκε και πριν πω στο παιχνίδι. Μόνο όρεξη μπορώ να έχω για σκληρή δουλειά και να τους κάνω περήφανους. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Λαύρο το Χούτο που είναι συνεργάτης μου, την Adidas και τα Χρυσά Αυγά, διότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πάρα πολύ σε μένα. Και εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να κάνω τη σκληρή προπόνηση. Τρόπες σκληρή προπόνηση, πιάνω από αυτό. Τους επόμενους μήνες, ας πούμε για το 19, τι περιμένουμε από σένα, ενώ θα κατέβεις σε κάποιους αγώνες? Δεν ήθελα να το ανακοινώσω, αλλά θα το πω. Σκέφτομαι να κατέβω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που είναι 27-28 Ιουλίου στην Πάτρα. Τώρα. Τώρα, okay. Ναι. Θέλω να κατέβω για αρχή σίγουρα 4-400, γιατί θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου και το σύλλογό μου. Γιατί νιώθω κάπως υποχρέωση. Okay. Άλλωστε είστε και οι πρωταθλήτριες, ναι. Οπότε πρέπει να διατηρήσεις τον τίτλο κάπως. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκομαι, γιατί θα πάω τώρα, σήμερα κιόλας θα πάω στο ΆΚΑ για να κάνω κάποιες προπονήσεις, να ξεκινήσω σιγά σιγά. Και θέλω να τους βοηθήσω. Okay. Γιατί ξέρω ότι με έχουν ανάγκη, γιατί είναι σκυτάλι.
σκητάλη ποια θέση είναι καλύτερη, η πρώτη ή η τελευταία? Ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό στην 4400. Ναι. Συνήθως ο πιο γρήγορος μπαίνει στο τέλος. Ναι, για το τελικό σπριντ. Εσύ ποια είναι η αγαπημένη σου θέση σκητάλη? Η τελευταία. Ωραία, όσο ήσουνα στον Άγιο Δομήνικο και από την περσινή σεζόν και φέτος, έχεις καταλάβει τι έχει γίνει στο Twitter? Εννοώ ότι είναι τύπου δαλάκα fans, keeping up with the Dalakians, ξέρω εγώ, yeah, whatever. Εννοώ γίνεται χαμός, σε τρομάζει αυτό το πράγμα. Εννοώ ότι είναι στα όρια του φανατισμού. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ πολύ λίγο Twitter, δεν μπαίνω πάρα πολύ, και πολύ ασχολούμαι με το Instagram. Μαλώνουνε, κάνουν, δηλαδή, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ναι. Να ταυτίζονται άτομα τόσο πολύ μαζί μου και να το έχουν πάρει πατριωτικά το θέμα. Ότι όποιος πει κακή κουβέντα για μένα μπορεί να μαλώνει σε 100 σχόλια, λες και τους κλέψανε το σπίτι, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα αυτό της αγάπης που μου δίνουν και τη στήριξη, γιατί και εγώ ήταν και ένας λόγος που μπήκα φέτος για αυτά τα άτομα που πέρυσι με στήριξαν και ένιωσαν. Απογοητεύτηκαν που δεν κέρδισα. Πέρυσι γιατί δεν κέρδισες? Δεν ξέρω. Ανοίξανε τα αρχεία, ποτέ μάθαμε τελικά γιατί δεν κέρδισες. Οπότε μπορεί να μπήκες φέτος και τύπου ότι, οκ, okay, πέρυσι ήθελα να κερδίσω, δεν κέρδισα. Εννοώ ότι επειδή είσαι αθλητής, είσαι αυτό. Μπήκαμε πείσμα. Αυτό. Μπήκες τύπου ότι, οκ, okay, έχασα πέρυσι, δεν έπρεπε να χάσω, έπρεπε να κερδίσω, ξέρω εγώ. Οπότε θα μπω φέτος, δεν γίνεται. Δηλαδή θα το κάνεις 10 φορές ακόμα, άμα δεν κέρδιζες. Ενώ μέχρι να το πάρεις για το γαμώτο ή όχι. Αν ήταν σωστή βοή, αγώνες, ναι, θα το έκανα 50 φορές μέχρι να κερδίσω. Αλλά τώρα στο Survivor δεν μπορούσα να μπω ξανά σε αυτή την τηλεπορία άλλες 10 φορές για να κερδίσω. Όχι. Άλλη μία μπορεί να. Θα μου ήταν όχι, δεν θα το έκανα. Όχι. Δεν μου λες, έχεις καταλάβει ότι έχεις δημιουργήσει trend και θα βλέπουμε συνέχεια έξω κοριτσάκια με κοτσιδάκια? Έχεις καταλάβει τι γίνεται με τα κοτσιδάκια? Όχι. Είναι παντού, είναι συνέχεια κορίτσια με κοτσιδάκια. Με δύο γαλλικές. Επειδή. Ναι, γαλλικές λέγονται αυτές, δεν ξέρω πώς λέγονται. Σοβαρά, αυτό δεν το ήξερα. Τι ζούμε, δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτό, εννοώ ότι αυτό το πράγμα ότι μπορεί κάπου. Αυτό το ζούμε, το λέω πάρα πολύ συχνά. Ναι, όχι, εννοώ ότι σε φάση ότι πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι. Να ταυτιστεί κάποιος τόσο πολύ μαζί σου, χωρίς να σε γνωρίσει. Δηλαδή, σε γνωρίσαμε. Ναι. Καμώτα το μέσα. Ενώ σε γνωρίσαμε, πολύ καλό παιδί είσαι και πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είναι πολύ περίεργο τώρα πια σε αυτή την εποχή με τα social media, με αυτό που νιώθει τον άλλον, σαν να τον ξέρεις. Ενώ ότι μπορεί να μην τον είσαι τίποτε ζωή. Μιλάνε έξω και μου είναι Κατερινάκι μου και το ένα και το άλλο. Εμείς λέει σε ξέρουμε, γιατί 6 μήνες ζούσε μαζί μας στο σπίτι μας. Ναι, 3-3,5 ώρες κάθε βράδυ. Εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο μέσα στα σπίτια των ανθρώπων μπαίνουμε. Γιατί απλά ζούμε σε ένα μικρό κόσμο εκεί μέσα στο νησί και δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν σου μιλάνε και όντως σε ξέρουν. Γιατί όντως είναι σαν να σε ξέρουν. Προφανώς, γιατί. Και το αντιλαμβανόμαστε, σου λέω, πάνω στη συζήτηση. Είναι πολύ όμορφο. Ναι, μας έχουν δει να κοιμάσεις, έχουν δει να τρως, έχουν δει να παίζεις. Σε να κλαις, να χαίρεσαι, να κάνεις. Κάθε μέρα στα social media. Ναι. Είναι όντως σε γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι λίγο black mirror. Γιατί είναι πολύ ο καιρός. Δεν μπορείς να κρυφτείς από τον κόσμο. Οκ. Okay. Μένουμε στο σημείο ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι σε γνωρίζει ο κόσμος, σε νιώθει ότι είναι δικός. Ας σε μάθει λίγο καλύτερα. Είπαμε. Ζωγραφίζω. Ζωγραφίζεις, το είπαμε αυτό. Τι μουσική ακούς? Μέλισσες. Μόνο Μέλισσες. Είμαι φανατική, ναι. Δηλαδή. Δεν ακούω μόνο Μέλισσες, αλλά είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, όταν θα ανοίξω να ακούσω μουσική, θα βάλω Μέλισσες. Ωραία. Αγαπημένη ταινία μου, δηλαδή σινεμά, πας, ας πούμε. Πάω σινεμά, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ταινίες. Σκέψου πριν φύγω εγώ, ναι, τόσο παλιά που είχα φύγει. Τόσα χρόνια. Πριν. Είχα δει το A Star is Born, μου okay. άρεσε πάρα πολύ. Οπότε τέτοιου είδους ταινίες, ας πούμε, ρομαντικές. Μου αρέσουν και οι δράσεις, μου αρέσουν τα θρίλερ, μου αρέσουν όλα, κωμωδίες. Οκ, okay, δηλαδή, ας πούμε, όταν βγεις έξω, ένα καλό πρώτο ραντεβού, ας πούμε, τι θα ήταν για την Κατερίνα Δαλάκα? Τι θα συμπεριλάμβανε? Σινεμά. Σινεμά. Οκ. Okay. Και αγωνίσματα μετά. Είμαι παρκούρ. Αλλά σινεμά να πας με το παρκούρ. Ναι. Ναι, να πηδάς μέσα στην αίθουσα. Άμα με κερδίσει το παρκούρ, θα βγούμε για να πάμε σινεμά. Δεν θα βγει ποτέ κανείς. Ποιος θα την κερδίσει? Άρα δεν βγαίνω ραντεβού, κατάλαβες, για να το συμπέρασμα. Εντάξει, άρα ατυχήσατε. Εκτός αν είστε πρωταθλητές του παρκούρ, ξέρω εγώ. Ή ο Jason Statham, δεν ξέρω. Φτάνουμε τώρα. Τέλειο θα ήταν. Σ' αρέσει ο Jason Statham? Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Ryan Gosling. Οκ. Και ο Brad Pitt. Εντάξει. Καθημερινή άντρε αρέσει. Απλή καθημερινή. Μπορεί να το δει στη γειτονιά σου, δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη. Νομίζω σε γνώρισε λίγο καλύτερα ο κόσμο. Σε κόψαμε βέβαια και ζητάμε συγγνώμη από το που θα πήγαινε για προπόνηση τώρα κατευθείαν. Μα είπε και ότι μπορεί να κατέβει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αν δεν κατέβει, το κόψουμε. Δεν θα παίξει ποτέ. Αλλά άμα κατέβει, θα το βγάλουμε πρώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα, τα καλύτερα. Και ό,τι χρειαστεί.
Ξέρεις ότι η Big Win πάντα θα σε στηρίζει. Το ξέρω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα σε χαιρετήσω. Πάω βάλτε το σκύλο τώρα. Ναι. Δεν έχω σκύλο. Και θα ήταν πάρα πολύ άτυχος ο σκύλος, γιατί έτσι όπως θα πήγαινες βόλτα θα γίνει και το σκύλι 7 κιλά λιγότερο.